Και εγώ. Ωραία. Αν... αν... μισό λεπτό. Δεν μίλησε ο κύριος Αρχηγός. Ορίστε, κοινωνικός εκπρόσωπος, ορίστε. Ήταν πάνω στην αλλαγή που κάναμε γι' αυτό ακριβώς. Ορίστε, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εκκινώντας, θα ήταν χρήσιμο να θυμίσουμε στον αντιλέγον τον κύριο Υψηλάντη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επικαλέστηκε ότι δήθεν τα ζητήματα τα οποία σήμερα συζητώνται εδώ σε σχέση με την συνταγματικότητα της διάταξης που αφορά τον πόνους για συνασπισμούς κομμάτων ότι δεν τέθηκαν στην Επιτροπή, να του θυμίσουμε ότι συζητήθηκαν διεξοδικότατα, τέθηκαν και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη μεριά άλλων κομμάτων. Επομένως, νομίζω ότι ήταν εύλογο, εφόσον δεν εισακούστηκαν τα συντριπτικά επιχειρήματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή, να τεθεί ζήτημα αντισυνταγματικότητας και ενώπιον του σώματος για να αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, η ολομέλεια. Μίλησε επίσης ο αντιλέγων της Νέας Δημοκρατίας για δήθεν ανοιχτά ζητήματα μεγάλου θεωρητικού, νομικού, συνταγματικού ενδιαφέροντος. Και επικαλέστηκε το διχασμό των συνταγματολόγων επί του θέματος για το οποίο συζητάμε σήμερα. Να ενημερώσω ότι βεβαίως στο συνταγματικό δίκαιο και γενικότερα στο νομικό σύμπαν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που διχάζουν τους νομικούς, τα οποία εγείρουν πολύ βαθιές και σημαντικές θεωρητικές συζητήσεις. Ωστόσο, το ζήτημα για το οποίο σήμερα συζητάμε εδώ, δηλαδή αν είναι συνταγματική η προτεραιοποίηση ή μάλλον η ιεράρχηση ενός αυτοτελούς κόμματος, η αξιολογική μάλλον θέση ενός αυτοτελούς κόμματος ως ισχυρότερο για τη λήψη του πόνους έναντι συνασπισμού κομμάτων, δεν είναι ένα από τα ανοιχτά νομικά και θεωρητικά ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει και στη νομική θεωρία και στην ομολογία. Ουδείς το θεωρεί ανοιχτό, εκτός ενδεχομένως από εσάς και τους συναδέλφους σας στη Νέα Δημοκρατία που θα υπερψηφίσουν και όλα, μάλλον θα καταψηφίσουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Και οι λόγοι για τους οποίους το ζήτημα αυτό έχει κλείσει σας έγιναν απολύτως σαφείς από την τοποθέτηση του λέγοντος, του κυρίου Λάπα, ο οποίος σας σταχυολόγησε μια σειρά από θεωρητικές παρεμβάσεις, αυτές που εσείς θεωρήσατε αποσπασματικές, από κορυφαίους συνταγματολόγους, οι οποίοι ενώ έχουν διαφωνήσει σε ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, σε ένα πράγμα συμφωνούν. Ότι η συγκεκριμένη διάταξη και το γεγονός ότι το μπόνους δεν μπορεί να δίνεται σε συνασπισμό κομμάτων, αν αυτός ο συνασπισμός κομμάτων δεν έχει ως μέσο όρο των κομμάτων που συμμετέχουν μεγαλύτερο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ κανενός από αυτούς τους συνταγματολόγους. Επομένως, ξαναλέω, δεν πρόκειται για ανοιχτό ζήτημα. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει οριστικά και εσείς επιμένετε να το συντηρείτε για λόγους που σχετίζονται προφανώς με την κομματική σκοπιμότητα την οποία θέλετε να υπηρετήσετε και με το γεγονός ότι θεωρείτε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ευνοείται ενδεχομένως η παράταξή σας σε περίπτωση μιας εκλογικής μάχης όπου θα έρθετε αντιμέτωποι με έναν συνασπισμό κομμάτων. Για να καταλάβουν όμως και οι πολίτες για τι πράγμα συζητάμε και τι ακριβώς είστε έτοιμοι να ψηφίσετε, θα σας δώσω ένα απλούστατο παράδειγμα το οποίο το ανέφερε επίσης ο κύριος Λάπας. Έστω ότι έχουμε ένα συνασπισμό κομμάτων ο οποίος λαμβάνει στις εκλογές ένα ποσοστό της τάξης του 60%. Αν το δεύτερο κόμμα λάβει 31%, ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, τούτο θα σημαίνει ότι το κόμμα που έλαβε το 31% θα πάρει τον πόνους και δεν θα πάρει τον πόνους το κόμμα που έλαβε 60%. Άρα λοιπόν εδώ
έχουμε να κάνουμε με ζητήματα τα οποία δεν είναι, αν θέλετε, και τόσο πολύπλοκα που να τα χαρακτηρίζουμε βαθύτα του συνταγματικού ενδιαφέροντος. Είναι και ζητήματα απλής λογικής. Και νομίζω ότι αντιβαίνει η απλή λογική και, αν θέλετε, το αίσθημα, το περιδικαίου αίσθημα και το περιδημοκρατίας αίσθημα των πολιτών σε αυτό το οποίο εσείς προσπαθείτε να προωθήσετε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και είναι πραγματικά κρίμα για τον Υπουργό, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στην ελληνική πολιτική ζωή από διαφορετικά μετερίζια. Σήμερα με την διάταξη αυτή στην πραγματικότητα να διαγράφει όχι μόνο πολιτικά αλλά και σε επίπεδο ευαισθησίας το ίδιο του το παρελθόν. Θέλω λοιπόν να πω ότι κλείνοντας ότι όλη στη συνέχεια τοποθέτηση του αντιλέγοντος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας αφορούσε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα από αυτό το οποίο τέθηκε. Επειδή δεν είπε κανένα νομικό επιχείρημα σε σχέση με την υποτιθέμενη συνταγματικότητα της διάταξης, διότι δεν υπάρχει νομικό επιχείρημα που να μπορεί να στηρίξει τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης, επέλεξε να μιλήσει για κάτι εντελώς διαφορετικό. Για το αν τα συστήματα της ενισχυμένης αναλογικής ή τα πλειοψηφικά συστήματα είναι, συνάδουν ή δεν συνάδουν με την συνταγματική λογική, με την νομική λογική του ελληνικού συντάγματος. Δεν συζητάμε αυτό εδώ, συγγνώμη που σας χαλάω το επιχείρημα, αλλά το θέμα που εμείς θέσαμε δεν έχει σε τίποτα να κάνει με αυτό για το οποίο εσείς απαντήσατε. Εσείς μας είπατε ότι υπάρχει νομολογία που λέει ότι η ενισχυμένη αναλογική συνάδει με το ελληνικό σύνταγμα. Μάλιστα, μπορούμε να συζητάμε για ώρες αν αυτό ισχύει ή αν αυτό δεν ισχύει. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πράγματι διχασμοί μεταξύ των νομικών, θα μπορούσαν να υπάρξουν θεωρητικές συζητήσεις, υπάρχει ούτως ή άλλως συνομολογία, διάφοροι συνταγματολόγοι έχουν τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είδαμε και ότι, για παράδειγμα, το Μέρα 25 ή εκ μέρους του ΚΚΕ θεωρούν ότι οποιαδήποτε μορφή εκλογικού συστήματος πέραν της απλής αναλογικής είναι αντισυνταγματική. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, όμως υπενθυμίζω, δεν συζητάμε για αυτό. Μπορείτε να κάνετε το επιχείρημά σας, αλλά ενδεχομένως σε μια άλλη συζήτηση με άλλους ομιλητές που θα θέσουν το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ περιμένουμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει και να μας δώσει έστω ένα νομικό επιχείρημα, γιατί η διάταξη που διαχωρίζει τον συνασπισμό κομμάτων από το αυτοτελές κόμμα σε σχέση με το μπόνους είναι συνταγματική. Και τέτοιο επιχείρημα δυστυχώς δεν ακούσαμε. Θα είναι πραγματικά λυπηρό να συνεχίσετε να επιμένετε σε αυτήν την λογική των διαχωρισμών όπως το 1990 και όπως το 2008. Επιτέλους έχουμε 2020, καιρός είναι να διορθωθείτε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σκανδαλίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.